Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο της εκπομπής συχνότητας, αλλά κυρίως καλός φίλος για το ακροατήριο του 1984, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, γιατί όπως έχουμε πει, στην τελική ευθεία αυτής της εβδομάδας έχουμε τις πολύ σημαντικές εκλογές για την Τουρκία και όχι μόνο. Με το μεγάλο ερώτημα, αν θα έχουμε δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές και κυρίως, ποιος θα είναι τελικά ο νικητής? Θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν, που ούτως ή άλλως αποτελεί τον μακροβιότερο πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, ή θα είναι ο ηγέτης της ενωμένης πια αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου? Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο και στους ακροατές. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω αν το κλίμα το οποίο μεταδίδεται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης και την περαιτέρω στην Ελλάδα, αντιστοιχεί με την πραγματικότητα που αποτυπώνει η ίδια η τουρκική κοινωνία για αυτές τις εκλογές. Ακούμε για έντονη οξύτητα, για πετροπόλεμο, βλέπουμε εικόνες. Είναι όμως αυτή η εικόνα ή είναι μία αποτύπωση μιας στιγμής? Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, τα πράγματα με τη σειρά. Υπάρχει ένα... ας πούμε, μια διαπίστωση η οποία εκφράζεται σε μια έκφραση τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια ή μάλλον καλύτερα από το 14 και το 18, που στην Τουρκία λέγεται, το μεταφράζω έτσι και το λέω λίγο περιφραστικά, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε. Είναι η λογική της χαμένης ψήφους που λέμε εμείς. Δηλαδή οι ψηφοφόροι των μη ερντογανικών κομμάτων, δηλαδή βάζω μέσα σε αυτό και το ΑΚΕΠΕ και σαφώς το κόμμα του ΜΕΧΑΠΕ του Μπαξελή, θεωρούσαν δεδομένο ότι θα χάσουν. Και εφόσον θα χάνανε, δεν πηγαίναν να ψηφίσουν. Οι επικοινωνιολόγοι, να πούμε ότι στα επιτελεία των επικοινωνιολόγων του Ολτλίμασά, του τραπεζιού των 6, δηλαδή της συμμαχίας των 6, που στηρίζει τον Κιλιτζάρογλου, υπάρχουν και πολλοί ξένοι έτσι μέσα σε αυτούς, το εντόπισαν και θέλουν να το αναστρέψουν. Κατάλαβαν ότι για να αναστραφεί αυτό και να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, πρέπει να του εμπνεύσουν τη λογική της νίκης. Ότι κερδίζουμε, και εφόσον κερδίζουμε υπάρχει λεγόμενη παράσταση νίκης, και εφόσον υπάρχει παράσταση νίκης θα πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί και ένας ψήφος μετράει. Για να γίνει λοιπόν αυτή η αντιστροφή, έχει γίνει μία πανστρατιά, κυρίως από δημοσιογράφους Τούρκους αυτοεξόριστους, οι οποίοι είναι αντιερντογανικοί, και εμπνέουν, οθούν προς αυτή την κατεύθυνση με εκπομπές που κάνουν μέσα από κανάλια YouTube και ραδιόφωνα, που τα βλέπουν οι Τούρκοι ψηφοφόροι στο YouTube. Παρότι αυτά εκπέμπουν από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, εκπέμπουν από τον Καναδά, και τους λένε ότι αυτή τη φορά θα κερδίσουμε και πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δηλαδή η παράσταση νίκης έρχεται από εκεί. Πέραν τούτου, είδαμε την τελευταία εβδομάδα ότι και ο ξένος τύπος, ο Washington Post, είδαμε τον Economist, είδαμε την γαλλικά έντυπα, βάλουν κατά τον Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι δικτάκτορας, ότι είναι ολοκληρωτικός, αλλά είδαμε και τον Economist να λέει ότι οι πιο σημαντικές εκλογές παγκοσμίως για το 2023 είναι αυτές στην Τουρκία. Αυτό πράγματι δίνει μια αντι-ερντογανική διάθεση και σε κάθε περίπτωση δείχνει να βοηθούν ουσιαστικά, αν και δεν το λένε ονομαστικά, να βοηθούν τον Κιλιτζάρογλου. Ο πρόεδρος Ερντογάν, γνωρίζοντας και αυτός τώρα τι συμβαίνει, προσπαθεί να το αντιστρέψει, και μάλιστα μπορώ να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται βούτυρο στο ψωμί του. Τι σημαίνει αυτό? Γνωρίζουμε ότι το 70% της τουρκικής κοινωνίας είναι βαθιά αντιδυτικό, ασχέτως του κόμματος ψηφίζει. Δηλαδή μπορεί να ψηφίζεις το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, του Κιλιτζάρογλου, αλλά να είσαι αντιδυτικός. Άρα λοιπόν,
ο πρόεδρος Ερντογάν εντόπισε τον πυρήνα του προβλήματος, οι επικοινωνιολόγοι του βέβαια και ο ίδιος όμως, έτσι, γιατί ασχολείται ιδιαιτέρως. Ο Σοϊλού βεβαίως, ο Καλίν, έτσι, έμπειροι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά ο Καλίν, εντόπισαν λοιπόν και θέλουν να χτυπήσουν πρωτίστως στο θυμικό του μέσου Τούρκου ψηφοφόρου, λέγοντάς του ότι κοιτάξτε, βλέπετε ότι τα βάζουν με τον πρόεδρό σας. Πρόεδρός σας όμως, Μπαμπατζίμ, ο πατερούλης σας, αυτή είναι η λογική και ο επιθετικός προσδιορισμός που έχουν οι Τούρκοι συνήθως για τον ηγέτη τους, παλιότερα για τον Κεμάλ Ατά Τούρκ, που σημαίνει τον πατέρα των Τούρκων, και τώρα τον Μπαμπατζίμ, δηλαδή τον πατερούλη μου, που είναι ο Ερντογάν. Λένε λοιπόν ότι εφόσον βάλουν κατά του Προέδρου, αλλά βάλουν κατά της Τουρκίας, άρα κατά του τουρκικού έθνου. Και επομένως ο πρόεδρος Ερντογάν, όταν λέει ότι η Δύση βάλει κατά της Τουρκίας, δεν έχει άδικο να το βλέπουμε να εκφράζεται στον δυτικό τύπο. Επομένως, όλη αυτή η αντιερντογανική μανία της Δύσης επιβεβαιώνει αυτά τα οποία τους λέει ο Ερντογάν, ότι βάλουν εναντίον της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, τους ενεργοποιεί το θυμικό, προσέξτε τι θα ψηφίσετε, γιατί αν ψηφίσετε κόμματα των 6, άρα λοιπόν στηρίζοντας και τον Κιλιτσάρολου, βασικά υλοποιείται αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι να παρέμβουν στα εσωτερικά μας. Παραβιάζοντας οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι την βασική αρχή της Δύσης να μην παρεμβαίνει, λέμε τώρα, να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά τρίτων χωρών που παρεμβαίνει. Άρα στην πραγματικότητα λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, ότι η ανάγνωση των τάσεων και των ρευμάτων στο εκλογικό σώμα της Τουρκίας που έχουμε είναι μία δυτική μετάφραση αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Ναι, σαφέστατα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλο αυτό το έχουν συνοψίσει λέγοντας ότι αν ψηφίσετε τα κόμματα των 6 και τελικά τον Κιλιτσάρολου ως υποψήφιο πρόεδρο, υλοποιείται αυτό που θέλουν οι δυτικοί, άρα τα κόμματα των 6 και ο Κιλιτσάρολου σε αγασή συνεργασία με τη Δύση μας ετοιμάζουν ένα πολιτικό πραξικόπημα. Δηλαδή, άλλα θα θελήσετε εσείς να ψηφίσετε, άλλο θέλετε και σας πιέζουν, σας σωθούν ή τέλος πάντων θα κάνουν αυτοί ένα είδος νοθείας. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μισό εκατομμύριο κόσμος εθελοντές οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τον Κιλιτσάρογλου και πώς πρακτικά έχουν διασπαρίσει όλη την Τουρκία για να διαφυλάξουν το αδιάβλητο των εκλογών και δεν θα γίνει νοθεία. Διότι πάλι η ομάδα της Δύσης που στηρίζει επικοινωνιακά τουλάχιστον τον Κιλιτσάρογλου λένε ότι θα γίνει οπωσδήποτε νοθεία, άρα οδηγούμαστε, το λένε συχνά αυτό να το ξέρετε, σε ένα είδος εκλογών Ελλάδος 1961, δηλαδή τις εκλογές βίας και νοθείας. Άρα, κύριε Σταθακόπουλε, οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει μέχρι τώρα το φως δημοσιότητας και δείχναν ένα ντέρμπι στο οποίο όμως στις περισσότερες φαίνεται να προηγείται ο Κιλιτσάρογλου, οι τελευταίες δείχναν ότι μπορούσε να πάρει ακόμη και από τον πρώτο γύρο τις εκλογές. Είναι, να το πω έτσι, πειραγμένες για να διαμορφώσουν κλίμα ή καταγράφουν μια πραγματικότητα. Ναι, πολύ σωστή ερώτηση και αυτή. Κοιτάξτε, η τουρκική κοινωνία έχει ένα έντοιμα αλλαγής στο δεδομένο. Αλλά θέλει και σταθερότητα. Πρακτικά, την αλλαγή θα μπορούσε να φέρει ο Κιλιτσάρογλου. Αλλά δεν μπορεί να τους φέρει σταθερότητα. Έχει συνομολογήσει ότι δεν μπορεί να τους φέρει αμέσως σταθερότητα, γιατί θα χρειαστεί, τους λέει, καιρός να ξεριζωθεί το τερίν ντεβλέτ, το βαθύ κράτος του Ερντογάν. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια, ας το πούμε, ανομαλία. Δεν θα είναι σταθερά τα πράγματα για ένα χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν, μέχρι να μπορέσουμε να τους ξεριζώσουμε με νόμιμο τρόπο, με νόμιμες διαδικασίες, δεν λέει για βία ο κ. Ταρόγλου πουθενά, να είσαστε χαμηλών τόνων και μέσα στα σπίτια σας, ακόμα και τη βραδιά που θα κερδίσουμε, λέει ο κ. Ταρόγλου, μην βγείτε να πανηγυρίσετε στους δρόμους, γιατί θα γίνει ένα είδος προβοκάτσιας. Δηλαδή θα ζητήσουν, θα βρουν αφορμή να χτυπηθούμε και θα γίνει αυτό το λεγόμενο το ίτσαβασέ, δηλαδή ο εμφύλιος, δηλαδή, τον οποίο θέλουμε να αποτρέψουμε. Θέλουμε να περάσουμε την Τουρκία δύσκολα μεν,
αλλά σε μια ομαλή επόμενη μέρα. Ο Έρντογαν λέει ότι η Δύση, ο κ. Τσαρόγλου, ετοιμάζει ένα πολιτικό πραξικόπημα εις βάρος του και δεν θα το αφήσει να εκδηλωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι με νόμιμους τρόπους, δηλαδή ενστάσεις γενικώς με τους ανθρώπους μας, που και αυτοί έχουν ανθρώπους υποτίθεται να αποτρέψουν οποιαδήποτε νοθεία, εθελοντές πάλι και από εκεί, βεβαίως δεν είναι ακριβώς εθελοντές, είναι πρετοριανοί, είναι άτομα της τζαντάρμα, της στρατοχωροφυλακής, οι οποίοι, και υπάρχουν και πάρα πολλοί κομματάρχες, που μας θυμίζουν την Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60, όπου μπορούμε να πούμε ότι θα πάνε τον κόσμο σε επαρχιακές πόλεις και σε χωριά να ψηφίσουν ως ρεαγιά. Ρεαγιά σημαίνει κοπάδι στα τουρκικά, εξού και το ραγιά που ξέρουμε εμείς. Τους πηγαίνουν δηλαδή σαν κοπάδι να ψηφίσουν με το καλό ή με το άγριο, να τους πω. Ψηφίσουν προς τον Ερντογάν. Επίσης μας διαφεύγει ότι οι μουσουλμάνοι Κούρδοι του Χιτά Παρτί στηρίζουν Ερντογάν ανοιχτά. Όπως τελικά το Χαντεπέ, το προοδευτικό και σοσιαλιστικό κόμμα των Κούρδων, θα στηρίξει τον Κιλιτσάρογλου τελικά, παρότι υπάρχει μια πολεμική και μια αντίδραση της ΑΞΕΝΕΡ, που με το ζόρι τους δέχεται να κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις, και παρότι υπάρχει και μια δυσαρέσκεια μεγάλη των προοδευτικών Κούρδων κατά του Μανσούρ Γιαβάς της Άγκυρας, γιατί έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια δικηγόρος σε δίκες κατά Κούρδων. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει κυκλοφορήσει υλικό τεράστιο που δείχνει τον Ιμάμογλου να εναγκαλίζεται με τους Μπεσίλτσετε τη συμμορία των πέντε, που είναι η μεγάλη εργολάβη. Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο γιος της Αξενέρ, ο Φατίχ Αξενέρ, συναγελάζεται και εργάζεται για τη συμμορία των πέντε, αυτών των μεγάλων κατασκευαστών. Άρα είτε από εδώ είτε από εκεί, οι πέντε τους έχουν πιασμένους όλους. Θέλετε να μου πείτε, κύριε Σταθακόπουλε? Ναι, γιατί αυτοί διοικούν την Τουρκία, με την έννοια ποιος παίρνει αποφάσεις, και αυτοί τελικά βγάζουν τον πρόεδρο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, μένετε στην εκτίμηση ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, ή το γεγονός ότι ο τρίτος και ο τέταρτος συνυποψήφιοι των Ερντογάν και Κιλιτσάρογλου δείχνουν να κατρακυλούν, μπορεί να μας δώσει αποτέλεσμα οριστικό στον πρώτο γύρο? Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν σταθερά μπροστά τον Κιλιτσάρογλου, έτσι κι αλλιώς, από μια μισή μονάδα μέχρι και 10 όμως, οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, τεράστιες των ποσοστών. Αν ισχύσουν αυτές οι οποίες, εγώ νομίζω ότι, να το πω έτσι στα νεοελληνικά, χαριτολογώντας το λέω, πουσάρονται δηλαδή, οθούνται από τα κέντρα τα οποία επικοινωνιολόγοι, έτσι, οι οποίοι είναι έμιστοι, σαφώς δυτικοί. Αν πιστέψουμε λοιπόν αυτές τις δημοσκοπήσεις με τη μεγάλη διαφορά, πράγματι θα μπορούσε να εκλεγεί ο Κιλιτσάρογλου από την πρώτη Κυριακή. Δείχνουν τέτοιες τάσεις, τέτοια ποσοστά. Αν όμως είμαστε στις άλλες, που τις βλέπω εγώ πιο κοντά ρεαλιστικά, πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή στο 1,5%, 2% υγιή, τότε σαφώς πάμε σε δεύτερο γύρο. Ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρώ ότι δεν θα αφήσει να μην πάει σε δεύτερο γύρο. Είναι προετοιμασμένος για να πάει στο δεύτερο γύρο, παρότι ως απάντηση σε αυτούς που δίνουν 10 μονάδες διαφορά υπέρ του Κιλιτσάρογλου, πάλι δικοί του επικοινωνιολόγοι το αντιστρέφουν αυτό και δείχνουν δικιά του εκλογή του Ερντογάν με ένα 53%. Μάλιστα κυκλοφορεί αυτό το νούμερο συνέχεια. Το λένε σαν νούμερο πια. Λένε ένα σύνθημα, μπορείτε να πείτε. Ακόμα και στις συγκεντρώσεις λένε 53, 53, 53, ενώ είναι το ποσοστό που θα κερδίσει την πρώτη Κυριακή. Θεωρώ όμως, θεωρώ πιο ρεαλιστικό ότι θα πάνε στη δεύτερη Κυριακή. Είναι 28 Μαΐου. Είναι πολύ ο πολιτικός χρόνος και προεκλογικός, για άλλες 15 μέρες μετά δηλαδή, όπου εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν θα κάνει τα δύνατα δυνατά, θέλω να πιστεύω, ή τέλος πάντων έτσι πιθανολογώ, να μην χάσει. Και σε κάθε περίπτωση, για να πω έτσι και λίγο δημοσιογραφικά μια ατάκα, έστω και αν ιτηθεί ο Ερντογάν, δεν είναι διατεθειμένος να χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Έχασε τα νούμερα και του λένε έχασες, πήγαινε σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένος να χάσει έτσι απλά και να πει: α, ναι, παιδιά, έχασα, τι να κάνουμε, πάω σπίτι μου. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ήδη χθες, έτσι μια είδηση να σας δώσω, σε πολλά γραφεία των Γκρίζων Λύκων και σε γραφεία του ΜΕΧΑΠΕ, του Μπαχτσελή, είδανε, πιάσανε
όπλα. Δηλαδή ετοιμάζονται για σύγκρουση στον δρόμο. Θα μας θυμίσουν ενδεχομένως, αυτή είναι η πρόθεσή τους, τώρα δεν ξέρω αν θα εκδηλωθεί, σκηνές του Ιουλίου του 2016. Θέλω να σας ρωτήσω, το κρατώ αυτό που λέτε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει σημασία αν έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών, που το πιθανολογείται. Έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Θέλω να πω, αν είναι πρώτος ο Κιλιτζάρογλου, το μήνυμα για τη δεύτερη Κυριακή θα είναι, παιδιά, έχουμε κάνει το μισό βήμα να το ολοκληρώσουμε, και έχει σημασία αν ο Κιλιτζάρογλου μπει δεύτερος και όχι πρώτος στο δεύτερο γύρο, αντιστοίχως για τη συσπήρωση του Ερντογάν, παίζουν αυτά ρόλο ή είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό τοπίο αν υπάρξει δεύτερος γύρος? Παίζουν ρόλο στο ψυχολογικό, ότι τελικά θα σηκωθούν όλοι να πάνε να ψηφίσουν, όχι γιατί βαριώνται, γιατί φοβούνται. Ας πούμε στην Ελλάδα πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί βαριώνται. Σου λέει, έχω τώρα πράγματα, έχω τώρα, τα ίδια είναι. Υπάρχει λογική της χαμένου ψήφου και στην Ελλάδα. Στην Τουρκία δεν είναι έτσι η λογική της χαμένου ψήφου. Η λογική της χαμένου ψήφου στην Τουρκία είναι ότι θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, μην πάμε να εκτεθούμε, πού να τρέχουμε τώρα, μην μας δούνε, άσε, δεν θα πάμε. Αυτό προσπαθούν να το αντιστρέψουν, όπως σας είπα, ήδη τώρα για τον πρώτο γύρο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οθήσουν τους ψηφοφόρους του Κιλιτσαρόγλου ή τέλος πάντων των μικρών, των άλλων κομμάτων που θα πάνε να ψηφίσουν για πρόεδρο τον Κιλιτσαρόγλου. Θα προσπαθούν να τους οθήσουν και θα τους λένε, να έχουμε την απόδειξη, πάμε πρώτοι στο δεύτερο γύρο. Πηγαίνετε να ψηφίσετε, δηλαδή μην υπάρξει χαμένη ψήφος, πάρτε και τις γιαγιάδες και τους παππούδες και τα παιδάκια που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Έχουμε 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους Τούρκους 18άριδες και γενικά έχουμε 13 εκατομμύρια Τούρκους που είναι γεννημένοι μετά το 2000 που ψηφίζουν περισσότεροι από αυτούς. Δεν λέω για τα παιδάκια που είναι γεννημένα, είναι κατά τα 17-18, αλλά υπάρχουν 13 εκατομμύρια γενικώς νέοι, δηλαδή μια μισή Ελλάδα ψηφοφόρων νέων γεννημένων μετά το 2000 στην Τουρκία. Θα τους πούνε, ορίστε, ορίστε, κερδίζουμε, πηγαίνετε να ψηφίσετε, και πράγματι τότε θα είναι δύσκολα για τον Ερντογάν στο δεύτερο γύρο να κερδίσει, ό,τι πανστρατιά και να κάνει. Επομένως καταλήγουμε σε αυτά που καταγγέλνουν περί νοθείας, δηλαδή πρώτα δείγματα. Την Κυριακή προχθές σταμάτησαν να ψηφίζουν στα προξενία οι Τούρκοι του εξωτερικού. Εκεί διαπιστώθησαν, πέρα των συγκρούσεων που είχαν οι ψηφοφόροι που χτυπήθηκαν μεταξύ τους έτσι με ξύλο, έχουμε δείγματα ότι δεν φεύγουν τα ορθά αποτελέσματα των προξενείων για να φτάσουν στην Τουρκία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ότι υπάρχει αλλίωση ήδη, υπάρχουν τέτοιου είδους καταγγελίες. Αν έχουμε λοιπόν τέτοια δείγματα για τα προξενία, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στην στις 14 αρκές και στις 28 κυρίως στην Τουρκία. Κυρίως αναφέρομαι στην επαρχία και πώς θα ψηφίσει ο κόσμος, δηλαδή με το ζόρι. Επίσης έχουν βρεθεί στην εκτύπωση δηλαδή, των ψηφοδελτίων και ήδη βρέθηκαν και στα προξενία νοθευμένα, σημαδεμένα, άκυρα ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό και υπάρχει και ένα ακραίο το οποίο πιστεύουν ότι πέραν της βίας και της νοθείας, όπως χρησιμοποιούν την έκφραση που των εκλογών του 61 στην Ελλάδα, μας έχουν δηλαδή για παράδειγμα σε αυτό, θεωρούν ότι θα φύγουν οι σάκοι από τα εκλογικά, θα φορτωθούν στα φορτηγά και να πάνε στα πρωτοδικεία και άλλοι θα φορτωθούν και άλλοι θα καταλήξουν στα πρωτοδικεία. Για να σας ρωτήσω, ας υποθέσουμε ότι ητάτε πιστοποιημένα στην κάλπη ο Ερντογάν. Πόσο έτοιμο πιστεύετε ότι είναι το σύστημα Ερντογάν, που είναι ένα καθεστωτικό σύστημα, να παραδώσει την εξουσία? Δεν θα παραδώσει. Το θεωρούν δεδομένο ότι θα παραδώσουν. Οι δηλώσεις που κάνουν, όπως το στείλουν, το αφήγημα αν θέλετε, ότι γίνεται πολιτικό πραξικόπημα εις βάρος τους, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα, θα το προσβάλλουμε δικαστικώς. Μην ξεχνάμε ότι το ανώτατο εκλογικό όργανο ισχύει στην Τουρκία από το 1950 για τις εκλογές. Όλοι αυτοί είναι πρόεδροι του ερντογανικού συστήματος διορισμένοι. Να πούμε ότι αυτοί έχουν αυτό το ανώτατο όργανο που ασχολείται μόνο με τις εκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, βουλευτικές, προεδρικές κτλ. Πάνε κοντά σε 70 χρόνια τώρα. Όταν εμείς δεν έχουμε αντίστοιχο όργανο,
Εμείς λύνουμε τις διαφορές μας στις εκλογικές, στα εκλογοδικεία, τα οποία είναι διοικητικά πρωτοδικεία ουσιαστικά. Και να πούμε ότι οι Τούρκοι ψηφίζουν στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ εμείς μόλις φέτος με τα χίλια ζόρια. Και πώς ψηφίζουμε και πού ψηφίζουν ο κόσμος. Ναι. Άρα λέτε δεν είναι απλή ιστορία η μετάβαση της εξουσίας. Ενδεχομένως να επιχειρηθεί να μην γίνει. Ναι, γιατί αυτό βλέπω δηλαδή, αυτό ακούω. Εφόσον λέει θα γίνει πολιτικό πραξικόπημα, έχει ετοιμάσει το αφήγημα και λέει στον κόσμο του αντισταθείτε. Εξού και η χθεσινή αποκάλυψη της συνέντευξης Σοϊλού, ότι παρακολουθούσαμε κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης και παρακολουθούσαμε τη γερμανική πρεσβεία, πώς τους καθοδηγούσαν. Δηλαδή ανοιχτά ομολογούσε αυτό που είναι γνωστό, ότι παρακολουθούν όλες τις πρεσβείες και τους πάντες. Είναι ακριβώς. Κλίμα, φτιάχνετε κλίμα, πιστεύετε? Ναι, ναι, ναι. Είναι το αφήγημα, η αιτιολογική βάση, ο αιτιώδης σύνδεσμος που λέμε στα νομικά, για να συνδέσει το ότι δεν παραδίδω, αλλά όχι γιατί είμαι δίστροπος και έτσι θέλω, είμαι αυθαίρετος και δεσποτικός. Δεν παραδίδω, διότι μου κάνατε πολιτικό πραξικόπημα, το εντόπισα, θα βγάλει στοιχεία. Είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανιστούν και μερικοί δαρμένοι Τούρκοι, οι οποίοι θα πούνε να τους πιάσαμε. Είναι από αυτούς που συνομολογούν ότι είχε γίνει νοθεία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι το Ζελ Χαμπτερεσί, το Γραφείο Μυστικού Ειδικού Πολέμου, το 1955, οργάνωσε τα Σεπτεμβριανά και τι έκανε μετά. Όταν όλη η Δύση είπε, μα τι κάνατε τότε στην Κωνσταντινούπολη, τα Σεπτεμβριανά του 1955, είπαν, τα κάναμε εμείς, κρατικά. Ορίστε, πιάσαμε 5 Τούρκους, οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι απτάλιδες, δηλαδή δεν ήταν ιδιαίτερης νοητικής ευφυΐας. Τους θεώρησαν κομμουνιστές εκείνη την εποχή, και είπαν ότι ήταν κομμουνιστικός δάχτυλος, τους πιάσαμε, αυτοί φταίνε για όλα, δικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και βγήκε το κράτος λάδι. Άρα λοιπόν αυτό είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Είναι πολύ συνηθισμένο να το κάνουν. Δηλαδή θα βρεθούν κάποιοι, θα συλληφθούν, θα πούν ορίστε αυτοί συνομολογούν ότι έχει γίνει νοθεία, δηλαδή πολιτικό πραξικόπημα, και δεν θα παραδώσουμε. Θα πάμε δικαστικά, θα πάμε στον Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο θα δικάσει αφημερών. Έτσι, θυμηθείτε το αυτό, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα πει καθυστερώ, ξέρω εγώ, ένα μήνα, 40 μέρες να βγάλω αποτελέσματα. Τι έγινε. Αυτό αφημερών θα βγάλει αποτελέσματα. Θα πιάσουν κάποιους ως φυσικούς αυτούργους της κατάστασης, θα καταγγείλουν ως ηθικούς αυτούργους την αντιπολίτευση και τη Δύση, λαέ αντιστάσου, βγες στο δρόμο και ανέτρεψε το πολιτικό πραξικόπημα στο δρόμο. Γι' αυτό ο κ. Τσαρόγλου το ξέρει, δεν είναι καλόπιστη, δηλαδή να πούνε αχ τι ωραία, ναι, θα παραδώσει ο Ερντογάν, το περιμένουν. Τι λέει σε πρώτη φάση ο κ. Τσαρόγλου? Θα κερδίσουμε, να είστε σίγουροι, η παράσταση νίκης, η έμπνευση που δίνει στους ψηφοφόρους του, δηλαδή πηγαίνετε ψηφίστε, και όταν θα το πανηγυρίσετε, μην το πανηγυρίσετε σε ανοιχτούς χώρους, γιατί θα υπάρξει οπωσδήποτε προβοκάτσια και σύγκρουση, να το πανηγυρίσετε μέσα σε κλειστούς χώρους, στα σπίτια σας, σε καφενεία κτλ. Δηλαδή μην βγείτε στον δρόμο. Εδώ πάλι, για όσους ασχολούμαστε με την Τουρκία μια ζωή, γνωρίζουμε, και μην ξεχνάτε ότι εγώ τώρα είμαι 58, ασχολούμαι από τα 18 μου με την Τουρκία, και κουβαλάω και την γνώση και την εμπειρία του δασκάλου μου, τον Νεοκλή Σαρή, που γεννήθηκε εκεί, έζησε με τους Τούρκους, και κουβαλάω και τη δικιά του εμπειρία αθρηστικά, δηλαδή αυτά τα οποία μου έχει μεταφέρει. Αλλά γνωρίζουμε την Τουρκία πρακτικά τουλάχιστον εδώ και 70 χρόνια, συν αυτά που διαβάζουμε. Στην Τουρκία και την Οθωμανική περίοδο και από το 1923 και μετά που έχουμε Τουρκία, τουρκική mm-hmm. Τσουμχριέτ, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Πέραν του διαχρονικού αναθεωρητισμού που έχει η Τουρκία, αυτό είναι δεδομένο, όποιος και αν είναι ηγέτης της, γελιόμαστε ότι θα σταματήσει ο αναθεωρητισμός, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει με όποιον έχει και αν έχει ηγέτη. Στην Τουρκία λοιπόν υπάρχει τεράστια σύγκρουση μεταξύ του Σχαριάτ, του Ιερού και του Κοσμικού, όπου το Κοσμικό ήταν πάντοτε, θα μπορούσαμε να πούμε, οι γενίτσαροι, γι' αυτόν τον λόγο και καταργήθηκαν νωρίς στο Οθωμανικό κράτος, ειδικά λίγο πριν την Τανζιμάτ, μεταρρύθμιση, και σε κάθε περίπτωση από την εποχή των Νεοτούρκων μέχρι που εκδηλώθηκε με τον Κεμάλ των Ινωνού και τους Λεπούς, και αυτή είναι το Κοσμικό που χτυπιέται με το ιερό, το ιερατικό, ας πούμε, τροποντινά, αυτούς που ήταν κάποτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ουλεμά, οι νομοδιδάσκαλοι, που έχουν βρει τη σύγχρονη πολιτική εκπροσώπησή τους, δεν ξέρω αν είναι αδόκιμο, θα λέγαμε πώς λέμε στη Δύση χριστιανοδημοκράτης,
ας πούμε, στο ΑΚΕΠ και στο ΣΥΝ αυτό που με μια ίσως αδόκιμη, αλλά για να καταλαβαίνόμαστε, αντίληψη θα μπορούσαν να θεωρηθούν μουσουλμάνο-δημοκράτες, ας πούμε, κατά αντίστοιχη του χριστιανοδημοκράτες. Αυτοί λοιπόν χτυπιόντες σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό, πολύ σκληρά, και θα συνεχίσει αυτή η σύγκρουση. Δεν ξέρω, δεν είναι αιώνων σύγκρουση στην Τουρκία. Κύριε Σταθακόπουλε, από αυτά που περιγράφετε και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πάντα υπάρχουν ιερέσεις, δεν αναδεικνύεται ως πόλος εμφατικά στο προσκήνιο ή όχι ο στρατός? Ναι. Θέλω να πω, το που θα γύρει η πλάστιγκα δεν θα παίξει ρόλο και η στάση του στρατεύματος? Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το που θα γύρει η πλάστιγκα είναι το τι θα κάνει το περίπου 10% των προοδευτικών δημοκρατικών Κούρδων. Mm. Και σαφώς τι θα κάνει η τζαντάρμα στρατοχωροφυλακή, κυρίως πρετοριανούς θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, οι οποίοι είναι οργανωμένοι για να καταπνιγεί οτιδήποτε θα πάει να ανατρέψει τον Ερντογάν, όπως λένε αυτοί, με πολιτικό πραξικόπημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το αιτιολογήσουν ότι έχει γίνει, έστω και αν δεν έχει γίνει πολιτικό πραξικόπημα, θα πουν έγινε. Ναι, και από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με αφορμή το 16, το πραξικόπημα, το εισαγωγικό πραξικόπημα τότε, έχει ξυλωθεί γενικώς οτιδήποτε κεμαλικό στοιχείο υπήρχε στον τουρκικό στρατό και έχει οικοδομηθεί πλέον ένα στρατιωτικό κράτος καθεστώς γεωλεξία στην Τουρκία, που είναι φύλλα προσκύμενο και πιστό στον Ερντογάν και στον Ακάρ κυρίως. Άρα είναι μία από τις παραμέτρους. Θέλω στο τελευταίο τμήμα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνομιλίας, και θα τα πούμε βεβαίως αμέσως μετά την πρώτη κάλπη τουλάχιστον. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά τώρα, στην επόμενη μέρα, τι μπορεί να σημαίνουν για μας, για την Ελλάδα? Είπατε για την πάγια στρατηγική της Τουρκίας που είναι αναθεωρητική. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, ο Κιλιτσάρογλου χθες είπε ότι θα κάνει και μια στροφή στην εξωτερική πολιτική 180 μοιρών, ειρήνη με όλους και ειρηνικές επιλύσεις. Καλά ακούγονται αυτά, αλλά ο Κιλιτσάρογλου είναι αυτός που προχθές πλειοδοτούσε ότι λίγα νησιά βάζει πάνω στο τραπέζι η πλευρά Ερντογάν στο Αιγαίο. Τελικώς, ευθέως το ερώτημα, Κιλιτσάρογλου ή Ερντογάν στα εθνικά θέματα, κατά τη γνώμη σας, όχι είναι καλύτερος, είναι το ευκταίο στρατηγικά, αν η χώρα έχει στρατηγική? Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα, αν έχουμε στρατηγική εμείς. Βεβαίως. Θα μπορούσα να πω ότι το ερώτημα είναι σκύλα ή χάρευδη. Έτσι είναι. Εγώ προσωπικά έχω εκτεθεί δημοσίως και σε εσάς εδώ και πολύ καιρό ότι θα προτιμούσα την επανεκλογή Ερντογάν. Βεβαίως αυτό μπορεί να ακούγεται συντηρητικό, μπορεί να ακούγεται ότι δεν είναι καλό για τον τουρκικό λαό, ότι είναι δεσποτικός, ό,τι, ναι, αλλά τέλος πάντων και εγώ ξεράω φιλημιστικά, κοιτάω το θέμα της πατρίδας μου και θεωρώ ότι τον Ερντογάν τον γνωρίζουμε, έχουμε καθαιρέσει τον επιθετικό προσδιορισμό ότι είναι απρόβλεπτος, έχει αποδειχθεί ότι είναι πλήρως προβλέψιμος. Και θυμόσαστε ότι ό,τι σενάρια και να βάζαμε, θα μας κάνει πόλεμο, θα κάνει ανομαλία σε εκλογές, θα κάνει, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Τα πήγε όλα φυσιολογικά. Έχει μια ρητορική και έχει τη λογική πολιορκίας. Δηλαδή δεν είναι υπέρ του αμέσου πολέμου με την Ελλάδα, είναι υπέρ της πολιορκίας, που θεωρεί ότι με την πολιορκία η Ελλάδα θα ενδώσει κάποια στιγμή. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε εντοπίσει, το λέμε. Και σε κάθε περίπτωση στρέφει την Τουρκία προς την Ευρασία, το δηλώνει αυτό δηλαδή, ούρμπι ετ όρμπι, βασικά δεν λέει κάτι ξένο προς τη Δύση. Η αγγλοσαξονική σχολή σκέψης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για το Heartland και για το Rimland ουσιαστικά μιλάει για Ευρασία, και πάει εκεί. Δηλαδή η αγγλοσαξονική σχολή θεωρούσε ότι όποιος θα κατέχει την Ευρασία στο μέλλον, θα κατέχει το μέλλον της ανθρωπότητας. Επομένως δεν κάνει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν όταν το λέει αυτό. Αγγλοσαξονική σχολή σκέψης γεωπολιτικής ακολουθεί. Οι άλλοι λένε θα ξαναγυρίσουμε προς τη Δύση και αυτό δεν θα είναι καλό για μας. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί θα βάλουν πάλι το κοσμικό δυτικόφιλο προσωπείο της Τουρκίας και θα μας λένε όλοι μαυρείτε τα επιτέλους. Και επειδή υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα, έντονες, οι οποίες λένε πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους, θα βρούνε και οι δικοί μας που θέλουν να τα βρούμε με τους Τούρκους. Δηλαδή να συμβιβαστούν κατά μας, γιατί η Ελλάδα δεν διεκδικεί κατά την Τουρκία, η Τουρκία διεκδικεί τα πάντα, αλλά όταν τα βρίσκεις με τον άλλον, ουσιαστικά χωρίζεις, δεν έχεις να πάρεις κάτι.
θα μας πούνε, ορίστε, αυτοί είναι καλοί τώρα, είναι νέοι, είναι προοδευτικοί κτλ. Και το ερώτημα είναι, ποιοι είναι οι προοδευτικοί? Το πνευματικό τέκνο του Ετζεβίτ, τον κύριο Τσάρογλου. Ετζεβίτ σημαίνει Κύπρος. Η υπουργός της Τανσού Τσιλέρ, η Αξενέρ, που σημαίνει ημιά. Ποιος είναι το καλό παιδί? Ο πνευματικός πατέρας, ο στρατηγικό βάθος του Ερντογάν, ο Νταβούτογλου που τώρα είναι απέναντί του? Ποιος είναι ο προοδευτικός που θα φέρει την αλλαγή? Το δεξί του χέρι στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία της Τουρκίας, ο Αλί Μπαμπατζάν, που στηρίζει ακρεφνώς η Γερμανία. Αυτοί θα φέρουν την αλλαγή με την Ελλάδα? Όχι. Απλώς θα φέρουν ένα προσωπείο δυτικό τρόπο. Ο αναθεωρητισμός θα είναι φουλ και σε αυτούς. Ο εθνικισμός των κεμαλιστών ουσιαστικά, αν και κάποιοι από αυτούς προέρχονται μέσα από τις μήτρες του Ερντογάν. Άρα λοιπόν αυτοί οι εθνικιστές έναντι του εθνικιστή δεσποτικού Ερντογάν θα φέρουν την αλλαγή και τη συνομιλία με την Ελλάδα? Πρακτικά όχι. Με το προσωπείο όμως τις δύσεις που θα έχουν, θα μας λένε όλοι και κυρίως οι κοινοί συμμαχοί μας, Αμερικανοί και λοιποί, μαυρίτε τα. Είσαστε ενιαίος χώρος, είσαστε χώρες του ΝΑΤΟ και οι δύο, δεν μπορείτε να έχετε διαφορές. Τελειώνεται. Θα χρυσωθεί λοιπόν το χάπι και από τους δικούς μας εδώ πέρα πολιτικούς, όποιους και αν είναι πάνω τότε, και με την ανοχή, την αγαστή συνεργασία και των υπολείπων μεγάλων κομμάτων, θα πούνε, εντάξει βρε παιδιά, και τι θέλετε, πόλεμο? Η γνωστή ατάκα. Θέλετε? Όχι παιδιά, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να κάνετε πιο καλές διαπραγματεύσεις και να βάζετε τις κόκκινες γραμμές και τα όρια, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εκχώρηση δικαιωμάτων της Ελλάδος ή ενδυνάμει δικαιωμάτων της Ελλάδος που θα μπορούσε να ασκήσει και να δικαιωθεί στα διεθνή όργανα και δικαστήρια. Και δεν το κάνετε. Γιατί λέτε ότι ας δώσουμε κάτι για να έχουμε την ησυχία μας. Μα δεν θα έχει την ησυχία. Ο Τούρκος γρήγορα θα επανέλθει, θα θέλει κι άλλο. Γιατί την καλοπιστία ο Τούρκος την λαμβάνει, όποιος και είναι ηγέτης τους, την λαμβάνει ως αδυναμία της Ελλάδος. Με μια παροιμία γνωστή και σε εμάς, θα τουρκικά, κάτι λέω λίγο περιφραστικά, ότι όποιος μπορεί κάνει, Τουρκία, όποιος δεν μπορεί ζητάει προστασία, Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτά θα δούμε. Και μεταξύ λοιπόν, υπάρχει και μια άποψη, μια ερμηνεία από ανθρώπους που εκτιμώ, οι οποίοι λένε ότι όχι, μας συμφέρει ο Κιλιτσιτάρογλου, είναι μια ηλικία, είναι 75, μέχρι στην πενταετία θα φτάσει 80 ο άνθρωπος, καλά να είναι, αλλά τέλος πάντων είναι ηλικιωμένος, θα πρέπει να συνεννοείται με άλλους 5, δεν θα μπορεί. Άρα, και δεν θα έχουν καλή ισχυρή πολιτική οι Τούρκοι, άρα μας συμφέρει να είναι ο Κιλιτσιτάρογλου και οι άλλοι 5 μαζί, 6 συνολικά, να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Υπάρχει μια τέτοια ερμηνεία. Δεν την εστερνίζομαι, αλλά υπάρχει. Ναι, τι λέμε. Ναι. Βεβαίως, κουμάντο σε τέτοιες αποφάσεις δεν κάνουν οι 5 ή 6. Το ξέρετε καλύτερα, κύριε Σταθακόπουλε. Οι μεγάλες χώρες θέλουν έναν για να συνομιλούν απέναντι. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας ακριβώς πάνω σε αυτό το οποίο αναπτύξατε μόλις τώρα. Ίσως εδώ βρίσκεται και η απάντηση γιατί στις ελληνικές εκλογές, που είναι την επόμενη Κυριακή, προεκλογικά δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ των κομμάτων επί της ουσίας και βάθους πάνω στα εθνικά θέματα. Ή θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση του σενάριου που μόλις περιγράψατε? Ναι, αυτή είναι η εξήγηση. Το εντοπίσατε με την εμπειρία σας, αυτό είναι κρυσαγίνη. Αυτό είναι ακριβώς. Σε αυτό δεν πιθανολογώ μόνο, είμαι πεπισμένος. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, αλλά μέσα μου, συνείδησή μου, αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ο ελληνικός πολιτικός κόσμος και τα μεγάλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει έχουν αντιληφθεί, έχουν πιστεί, οι πολιτικοί οι ίδιοι έχουν πιστεί από τους συμβούλους, έχουν πιστεί από την τάση που υπάρχει από τους μεγάλους μας συμμάχους, π.χ. τις ΗΠΑ, ότι παιδιά τελειώνεται, είσαστε ενιαίος χώρος εδώ πέρα με την Τουρκία, οπτικοποιημένα, παρότι κάνουμε ραδιόφωνο, να το περιγράψω σαν μια κλειδαριά την περιοχή μας, όπου αφαλώς κλειδαριάς είναι η Ελλάδα, ο μηχανισμός κλειδαριάς είναι η Τουρκία, όπου το αφαλώς χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί, αλλά και ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό για να μπει το κλειδί δεν λειτουργεί. Άρα για αυτούς είμαστε ένας ενιαίος χώρος και σου λένε τελειώνεται. Επομένως, οι πιο πρόθυμοι στο να τελειώνουμε πάντοτε είμαστε εμείς, στα θέματα συμμαχίας, και εδώ πέρα έχετε άλλο ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφοράς που έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι συμμετέχουν στις συμμαχίες γιατί προσφέρουν συμμαχία και λένε, κοιτάξτε, δεν είμαστε πια με περιφερειακή δύναμη, είμαστε μια κεντρική δύναμη. Σας προσφέρουμε συμμαχία, κάνουμε και τη βρώμικη δουλειά για σας όπου χρειαστεί, επομένως θέλουμε το ανταλλαγμά μας. Η Ελλάδα πάντοτε έχει τη λογική, συγγνώμη που θα το πω έτσι για να το καταλαβαίνω όμως, της ψωροκόστενας. Έχουμε το σύνδρομο του Ναβαρίνου, μας έσωσαν οι ξένοι. Ας κάνουν και οι ξένοι ό,τι θέλουν, ήδη από το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, του Φλεβάρου του 1830, όπου εκεί καταργήθηκε από τις προστάτητες δυνάμεις ο εν ενεργεία και ζωντανός Καποδίστριας. Άρα, εγώ εκεί πέρα εντοπίζω ότι
ηθικούς αυτούργους δολοφονίας του 1,5 χρόνο μετά το 1831 το Σεπτέμβριο στον Άφλιο, άσχετα ποιος ήταν ο φυσικός αυτούργος, μιλάω για τον ηθικό αυτούργο, και έχουμε έκτοτε το σύνδρομο του Ναβαρίνου, ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε τα καλά παιδιά για να μας προστατεύουν και να μας σώζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και το αντιλαμβάνομαι αυτό όταν είσαι ένα καινούριο κράτος στα Σπάργανα, όχι έθνος, έθνος στη διαχρονικό ιστορικολογία, κράτος ελληνικό, στα Σπάργανα τότε. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά 200 χρόνια μετά δεν το αντιλαμβάνομαι αυτή τη δοτικότητα. Τι να κάνουμε, είμαστε μικρή Ελλάδα, ψωροκόστενα, και έχουμε ανάγκη να κάνουμε ό,τι μας λένε οι μεγάλοι για να μας προστατεύουν. Δηλαδή, δίνουμε τα πάντα, λέμε ναι σε όλα, ό,τι θέλετε εσείς θα το κάνουμε, με αντάλλαγμα την προστασία μας. Για μένα είναι μια τελείως λάθος άποψη, εντύπωση, και τι να κάνω τώρα, είμαι μεγάλο παιδί, η γνώση και η εμπειρία μου, η δικιά μου, η αυτόφωτη, αυτό δηλώνει, αλλά και ως ετερόφωτος άνθρωπος, αν θέλετε, επηρεασμένος από τους δασκάλους μου, αυτοί που είχα δασκάλους στη ζωή μου, τον Κοντογιώργη, τον Σαρή, ή γενικώς αυτή τη σχολή στα άτομα, δεν με κάνουν να πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει ακόμα να είναι ουσιαστικά υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων. Θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορούσε να έχει ορθώσει ένα ανάστημα, σαφώς να συμμετέχει στις συμμαχίες, αλλά θα το ξαναπώ, ας με παρεξηγούν κάποιοι και ας με παίρνουν και τηλέφωνα και μου λένε τι είναι αυτά που λες, οι μηνύματα. Θεωρώ ότι ένα μοντέλο κοντινό σε εμάς πληθυσμιακά και σε δύσκολη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κατά κάποιο τρόπο, όχι εντελώς, αλλά κατά κάποιο τρόπο, είναι το Ισραήλ. Το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να ακούν καθόλου, ή κάποιοι τέλος πάντων, για να δικαιολογήσουν γιατί δεν θα θέλανε να είμαστε έτσι, λένε ότι με αυτό είναι ένα στρατόπεδο που λειτουργεί ως πολιτεία. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια πολιτεία στην Ελλάδα που, αν χρειαστεί, θα λειτουργήσουμε και ως στρατόπεδο. Είναι απόψεις αυτές και τάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα και αυτό έλεγε καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα. Η Αθήνα ήταν μια πολιτεία που στον πόλεμο γινόταν στρατόπεδο, σε αντίθεση με τη Σπάρτη, που ήταν ένα στρατόπεδο που λειτουργούσε και ως πολιτεία. Τι αλέγεις και παίρνεις. Είναι επιλογές αυτά, πολιτικές και τάσεις που τέλος πάντων σαφώς εφαρμόζουν η πολιτική μας, αλλά κυρίως πρέπει εμείς οι πολίτες να είμαστε πολίτες και όχι υπήκοοι, υπό και ακούω, δηλαδή να κάνουμε ό,τι λένε τα κόμματα, αλλά εμείς να υποδεικνύουμε στα κόμματα τι θα κάνουν, και ότι αν φοβούνται να πάρουν αποφάσεις, να μην φοβούνται, γιατί θα υπάρχει λαϊκό έρισμα και βοήθεια του λαού να τους στηρίξει να πάρουν κάποιες αποφάσεις που είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι κατά του δημοσίου συμφέροντος. Έστω και αν βαπτίζουν τώρα ότι είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αυτό, πρακτικά γνωρίζουμε κάποιοι τουλάχιστον ότι αυτό δεν λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και δι' της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας της χώρας. Έστω και αν βαπτίζουμε και λέμε ότι είμαστε κλπ. Δεν είμαστε. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν μια ορολογία για την Ελλάδα, η οποία είναι τελείως απαξιωτική, δεν λέγεται με την καλή έννοια. Θεωρούν ότι είμαστε το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου. Δηλαδή ότι είμαστε μια άτυπη πολιτεία των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι ωραίο στη συνείδησή τους. Δηλαδή, αν μας βλέπει ο μέσος Τούρκος ψηφοφόρος και η πολιτική τους ως τέτοια χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, με την έννοια ότι είμαστε μια μικρή μεν χώρα που συμμετέχει σε συμμαχίες, αλλά τέλος πάντων, βρε παιδί μου, τον τελευταίο λόγο τον έχουμε εμείς. Σημαίνει ότι τον τελευταίο λόγο φαίνεται ότι τον έχουμε εμείς στα χαρτιά, ότι είναι μια αυτόβουλη απόφασή μας, αλλά είναι πεπισμένοι ότι δεν είναι. Ότι ουσιαστικά κάνουμε ό,τι μας λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού κάνουμε ό,τι μας λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τούρκοι αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν και ανέμακτα να πάρουν αυτό που θέλουν τελικά. Αυτές είναι οι αναγνώσεις των Τούρκων. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Δεν αυθαιρετώ σε αυτά τα οποία λέω. Είναι διασταυρωμένα. Τουλάχιστον όχι μόνο μέσα από τον τουρκικό τύπο το φανερό, αλλά γενικώς και από επαφές που έχω με πολλούς συναδελφούς σας Τούρκους. Βεβαίως είναι αντιερντογανικοί, βεβαίως ζουν στην Ευρώπη περισσότεροι εξ αυτών, αλλά με ενημερώνουν και με πληροφορούν σχεδόν ανά ώρα, θα μπορούσα να σας πω, με εκατοντάδες μηνύματα πλέον. Εγώ πρέπει να τα διηλίζω και εγώ να κάνω ένα ξεκαθάρισμα τι είναι τι, για να μπορέσω να βγάλω ένα συμπέρασμα. Αλλά γενικώς όλα αυτά που σας είπα την προηγούμενη ώρα και σας ευχαριστώ, είναι αυτή τη στιγμή η πεποίθησή μου και όχι απλώς μια πιθανολόγηση. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, δηλαδή, για το τι γίνεται και τι θα γίνει με την Τουρκία, όποιος και αν είναι ηγέτης. Δημήτρης Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για αυτή την αναλυτική παράθεση γεγονότων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών της γειτονικής χώρας, αλλά κυρίως πώς αυτά
εφάπτονται ή αν θέλετε αντανακλώνται στη δική μας εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.